όλοι μαζί την σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη καιρός και ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη καιρός και ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη καιρός και ελευθεριά. Εθνικός ύμνος της Ιταλίας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί είστε κόσμος που έχετε ζήσει και έχετε βιώματα, αν όχι οι ίδιοι, από τους γονείς σας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας. Εμείς όλοι οι φορείς που συνεργαστήκαμε, Δήμος Καρδίτσας και η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και η Ιερά Μετρόπολης, τιμάμε και αποδίδουμε στη μνήμη των υπερχιλίων Ιταλών νεκρών που ετάθησαν στο χώρο πάνω από εδώ, στον οικισμό της Μεγάδας του 43-44, αλλά πάνω απ' όλα τιμάμε τη μεγαλοψυχία του ελληνικού λαού και κυρίως των αγραφιωτών, που σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, οι χτεσινοί κατακτητές μας, οι Ιταλοί, βρήκαν καταφύγιο, βρήκαν ζεστασιά, βρήκαν ένα πιάτο φαγητό και επέζησαν από τις κακουχίες, τις αρρώσκες που υπήρχαν εκείνο το διάστημα. Από τους 8.000 Ιταλούς, τα σπίτια μας επέζησαν περισσότεροι από 7.000. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν τη μοίρα αυτών που χάθηκαν. Και τα νέα παλικάρια, επιστήμονες κατά 98% μας είπανε τα επίσημα στοιχεία της Ιταλίας, σε αυτό το χώρο εδώ πέρα. Πολλοί από εσάς έχετε βιώματα που έχουν την Ιταλία και προσκυνάνε και σέβονται το χώρο αυτών και τους ανθρώπους. Αυτό κάναμε το 2009 με το Δήμο Νευρόπολης Αγράφων και το Δήμο Ιτάμου και την Ένωση Αγραφείων των Χωριών. Αυτό επαναλαμβάνουμε σήμερα και αν είμαστε καλά θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Για να πει, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Νεράιντας, θα θέλουμε πιο πολύ στήριξη, ίσως σε άλλη χρονική περίοδο, αλλά σαν σήμερα να ξέρετε. Σήμερα κάνανε επίθεση οι Γερμανοί στην Ευρώπολη για να πιάσουν αιχμαλώτους τους Ιταλούς που είχαν προσφύγει σε εμάς και κάψαν χωριά μας και κάνανε ζημιές πολλές. Αλλά αν πούμε για το Μεσσηνικόλα, αν πούμε για το Μπουνέσι που κάηκαν δύο φορές και από Ιταλούς και από Γερμανούς, αυτοί πρώτοι προστάτευσαν και φύλαξαν στα σπίτια τους μέσα, όπως και η Τεζούλα, Ιταλούς στρατιώτες την περίοδο εκείνη. Αυτό είπαν χτες όλοι οι ομιλητές,
δεν υπάρχει προηγούμενο, όχι στην Ευρώπη, στην παγκόσμια ιστορία, οι χτεσινοί κατακτητές να είναι, να τους αγκαλιάζουν οι κατακτημένοι και να τους φέρουν καταφύγιο και να σώζουν τη ζωή τους. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε όλους και όλες, και ειδικά και την χορογία της καρδίτσας του Οδείου και των Δήμων Σεφημιάδης που μας λαμπρύνει, όπως και τις κυρίες του Συλλόγου της Πεζούλας που δίνουν το χρώμα το αγραφιώτικο. Και πριν το σκορπίσουμε, πρέπει να πείτε κάτι Αντώνιο, στο Αντώνιο. Συγγνώμη, δεν μιλάω ελληνικά. Sono veramente commosso. Είμαι πραγματικά συγκινημένος. Non so che parole esprimere. Δεν ξέρω τι να εκφράσω, τι να πω. Δεν ήξερα αυτή την ιστορία. Sono stato molto, diciamo, colpito dall'accoglienza, ma più che fraterna. Έχω εντυπωσιαστεί από την φιλοξενία περισσότερο και αδελφική. Non solo che è stata rivolta a me, ma a tutti i miei connazionali. Che qui hanno vissuto una tragedia umana e storica che è passata nel dimenticatoio. E questa filoxenia non è solo mono per me ora, ma per tutti i συμπατριώτε μου, i quali εδώ έζησαν μια τραγωδία, μια ανθρώπινη τραγωδία, μια ιστορική τραγωδία. In Italia si sa poco e niente di tutto questo. Στην Ιταλία ξέρουμε πολύ λίγο, γνωρίζουν πολύ λίγο για αυτή την ιστορία. Quindi questo mi rende ancora più, diciamo, legato a voi. Gente straniera che ricorda gli italiani che sono transitati per questa terra come invasori, che voi avete accolto come fratelli. No, ma κάνει πολύ πιο υπεύθυνο και πώς εσείς αυτούς που ήρθαν εδώ ως εισβολείς και κατακτητές τους αντιμετωπίσατε τόσο ανθρώπινο. È la conferma di quanto i nostri popoli sono vicini. Είναι επιβεβαίωση πόσο κοντά είναι οι δύο λαοί. E di quanto soprattutto in questo momento di crisi economica, sociale, politica, sia necessario ancora più stringere i nostri rapporti. Che posso είναι σημαντικό αυτή την εποχή της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής κρίσης να ενώσουμε ακόμη πιο πολύ τις σχέσεις μας. E penso che ricordare il passato e questo passato sia una delle maniere per migliorare ancora più le nostre relazioni. Ενθυμούμενοι το παρελθόν, νομίζω ότι είναι ένας καλύτερος τρόπος για να καλυτερεύσουμε ακόμα τις σχέσεις. Io sono riconoscente a tutti voi. Είμαι ευγνώμονα σε όλους σας. A tutta la comunità della zona. Σε όλους τους ανθρώπους της περιοχής. Non solo parlo a nome mio, ma a nome del capo di Stato Maggiore della Difesa Italiana. Δεν ομιλώ εκ μέρους μου, ομιλώ εκ μέρους του αρχηγού του Ιταλικού στρατού, il generale Claudio Graziano, εκ μέρους του στρατηγού Claudio Graziano, dell'ambasciatore d'Italia in Grecia, il signor Luigi Efisio Marras, εκ μέρους του πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα, του Luigi Efisio Marras, ma consentitemi di tutto il popolo italiano, αλλά επιτρέψτε με και εκ μέρους όλου του Ιταλικού λαού. Grazie, grazie. Ευχαριστώ. Θέλω επίσης να ευχαριστούμε τον πρόεδρο και τον τοπικό συμβούλιο της Πεζούλας που παρευρίσκεται, όπως και τον διοικητή, τον συμπατριώτη μας, αγαπητό φίλο και πολλά χρόνια συνεργάτη στους αγραφιώτες, διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας, στην Λάρισα, τον αγαπητό Παναγιώτη Νάνο.
Τώρα θέλω δύο κυρίες. Έχουμε φέρει μια πίτα προσφορά του καταστήματος Χατζόπουλου να την προσφέρουμε σε όλους. Και εμείς να βγάλουμε και τις αναμνηστικές φωτογραφίες και να κουβεντιάσουμε λιγάκι και μετά να φύγουμε. Είναι ένα κοντά.